λίγο αργά στο παιχνίδι. Έχει ήδη πλακώσει 89% στον Νίκφορ. Κοίτα, ο Little Mac θέλει lame game. Δεν προσπαθείς να κάνεις ποτέ style στο Little Mac. Γιατί τώρα έχει καμπανάκι. Το καμπανάκι σημαίνει ότι άμα σε ακουμπήσει, έχεις πεθάνει. Άμα τον ακουμπήσει, έχεις χάσει. Τώρα, έχει πεθάνει. Είναι στο μυαλό σου. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση από την Καταρίνα και όντως έχει... Και μόνο η απειλή KO bands είναι αρκετή για τον Nick4GR για να δεχτεί ένα κέριο χτύπημα από τον Little Mac και να χάσει το πρώτο του stock. Ο Louis είναι αρκετά χτυπημένος και έχει χάσει και το KO bands. Αυτό που είναι ωραίο να βλέπεις όταν παίζει ο Louis είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει καλό χαρακτήρα και δεν έχει κόμπο, έχει πάρα πολύ δυνατά fundamentals. Παίζει σχεδόν 99% μόνο με read. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Ο χαρακτήρας του δεν κάνει τίποτα άλλο. Παίζει 99% μόνο με read. Προσπαθεί να βρει ένα read και να σε βαρέσει δυνατά με το super armor του Μπιλμάγκ. Για τον, δεν παίζει το παιχνίδι, δεν παίζει υπεραδόθηση. Σου λέει, θα κάνεις κάτι και εγώ θα κάνω react. Πολύ, πολύ έξυπνο, αν και ίσως είναι αρκετά μονόπλευρο και δεν το επιτρέπει να φτάσει ναι, σε ψηλότερες θέσεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο Louis πάντα παίρνει θέσεις, ποτέ δεν παίρνει πρωτιές. Γιατί εντάξει, μετά φτάνει στα πολύ ψηλά επίπεδα, αρχίζει να πέφτει αυτό το gameplay. Είναι mid-killer ο Louis. Εντάξει, και low-killer. Είναι να μην σου τύχει Louis πρώτο match. Επίσης είναι πάρα πολύ animated συμπαίκτης. Περνάς πολύ καλά να παίζεις μετά εναντίον του. Έχεις και συζήτηση παράλληλα. Φοβερό. Είναι φοβερός training partner, του το δίνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νικάει ο Nickfor, έχει κάνει ακριβώς αυτά που είπαμε ότι πρέπει να κάνει, που σημαίνει να παίζει lame εναντίον του Little Mac, να μην του δίνει ανοίγματα και να κάνει respect τα πιο δυνατά του εργαλεία. Άμα κάνεις disrespect τον Little Mac, μετά σε ξεντονίζει μία και δεν ξαναγυρνάς ποτέ. Δίνει μία σφαλιάρα για να ξεκινήσει. Ακριβώς. Δηλαδή. Εντάξει, τουλάχιστον φοράει γάντια. Θα μπορούσε ναι. να είναι και χειρότερο. Ναι, εντάξει, από αυτό δεν γυρνάει με τίποτα. Άμα το παίξει καλά, δεν γυρνάει με τίποτα. Ο πολύ ωραίο και το έπαιξε φοβερά καλά. Ένα 0, ο Nick4GR. Ένα γρήγορο παιχνίδι, θα λέγε κανείς. Το φοβότανε εδώ μεταξύ μου, έλεγε δεν ξέρω τι να κάνω, να παίξω σάμος, να αλλάξω. Όλοι το φοβούνται τον Louis. Δεν πάει να είσαι ο καλύτερος παίκτης, το φοβάσαι τον Louis. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι άμα είσαι αρκετά καλός και έχεις... Άμα είσαι επίπεδο τζέστερος που τον έχεις παίξει 5 εκατομμύρια φορές στη ζωή σου, εντάξει. Άμα είσαι, δεν τον έχεις παίξει πολλές φορές, δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι unexpected. Και παίρνει εύκολα upset, δηλαδή σε τιλτάρει. Άμα σου πάρει το stock σε ένα λεπτό και είσαι ένα stock πίσω, ακόμα και αν είναι ο Little Mac, μπορείς να τον καταστρέψεις, είσαι τιλταρισμένος. Ναι, εννοείται. Γελάνε βέβαια πίσω, είναι σου λέω ο καλύτερος παίκτης να παίξεις μαζί, άμα θες να κάνεις χαβαλέ. Φταίει και ο χαρακτήρας σίγουρα, δηλαδή άμα χάνεις από έναν top 3 χειρότερους χαρακτήρες στο παιχνίδι, σκέφτεσαι αν είναι δυνατόν να χάσω από αυτό. Ναι, βλέπεις όλα τα βίντεο να σου λένε ότι ο Little Mac είναι πανεύκολος, ο Little Mac είναι ο χειρότερος χαρακτήρας στο παιχνίδι, ο Little Mac με το που βγει από την πίστα έχει πεθάνει και μετά βλέπεις ακριβώς αντίθετο στο παιχνίδι. Να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει το game. Τι κάνουν τα band τους, νομίζω. Εγώ θα πω skill issue. Ναι, είναι skill issue όντως να χάσει από Little Mac. Είπα, δεν πω ό,τι και να πεις, απλά σκύβεις το κεφάλι σου να χάσεις από Little Mac και το δέχεις ότι είναι σκυλί σου. Πάλι στην εξάσκηση δηλαδή. Ναι, πάλι στην εξάσκηση να μάθεις να πατάς shield, ξέρω, καλύτερα. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο δεύτερο game. Με αυτοπεποίθηση μπαίνει ξανά ο Nick στο δεύτερο παιχνίδι, που είναι το τελευταίο που χρειάζεται για να περάσει στο top 6. Small για να αναμετρηθεί με τα φαβορί μας. Λοιπόν, Small Battlefield αντί για Battlefield, καλύτερα ίσως. Τώρα του κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνεις εναντίον του Louis. Να του παίζεις άκυρα παιχνίδια. Μπέρδεψέ τον. Είδες το advice, δούλεψε. Του είπα παίξε lame και παίζει όντως υπέρτατα lame. Αλλά δουλεύει, αυτό να μου μετράει.
Ωραίος ο Νίκ, ωραίος. Έχει έλεγχο του στα δύο και έχει πετάξει τον Λούις έξω. Έχει και ο Πάντσο. Δεν νομίζω να είναι αρκετό για να τον. Ωραία. Θα πρέπει να του βάζει μικρά χτυπήματα μέχρι να φύγει το και ο Πάντσο. Και ο Πάντσο δεν μένει για πάντα, άμα το χτυπήσει αρκετές φορές. Ωραία. Λοιπόν, με ηρεμία ο Νίκ παίρνει το πρώτο στόκ και δεν ανταποδίδει σε percent ο Λούις γιατί έχει σχεδόν ίδια ποσοστά στο επόμενο του στόκ. Έξυπνα καλύπτει το stage με fundamentals και δεν ξέρω αν μπορώ να γυρίσω από εκεί. Είναι αδύνατο να γυρίσω ο Little Mac από εκεί. Εντάξει. Ωραία. Του λέει τελείωνε ο Νίκ, κατέβαινε να σου ρίξω μια χόφτα ξύλο. Ναι, νομίζω ότι έχει φάει πολύ ξύλο σε αυτό το game. Δεν νομίζω να γίνεται να γυρίσει ούτε ο Λούις από αυτό. Νομίζω ότι έχει καταλάβει τι είναι το τέλος. Έχει και ο punch, αλλά και δεν είναι αρκετό. Εύκολα και γρήγορα τον διαγράφει από το losers και προχωράει στο top 6.